Η χώρα μας είναι αποφασισμένη να στείλει ένα μήνυμα προς Ανατολάς και Δύση, προς όλους τους φίλους μας και μη ότι για όποιον παραβιάζει τις αρχές της κυριαρχίας και του σεβασμού απέναντί μας, θα λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα, τονίζει σε συνέντευξη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Κοντζιάς. Η χώρα μας είναι αποφασισμένη προς Ανατολάς και Δύση, προς όλους τους φίλους μας και μη, όποιος παραβιάζει τις αρχές της κυριαρχίας και σεβασμού απέναντί μας, να λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα. Η εποχή που θεωρόταν διπλωματία το να κάνει την κότα πέρασε. Αυτή είναι μια διπλωματία για κοτέτσι και όχι για εξωτερική πολιτική. Ερωτηθείς επίσης για την ένταση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στις ελληνορωσικές σχέσεις και σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, ο κ. Κοντζιάς υπογράμμισε ότι δεν ανησυχεί και εκφράζει την ελπίδα πως τα όποια προβλήματα θα επιληθούν με φιλικό τρόπο. Ο Λαυρόφ, τον οποίο εγώ τον θεωρώ ένα από τους καλύτερους διπλωμάτες που έχει το διεθνές στερέωμα και έχουμε μια φιλική σχέση. Μου ζήτησε να τον προσκαλέσω να έρθει στην Ελλάδα για να προετοιμαστεί το ταξίδι του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, στη Μόσχα, που πάλι εκείνοι τους καλέσανε. Εγώ έδωσα αυτή την πρόσκληση. Όπως γνωρίζετε, υπήρξε πράγματι ένα σύννεφο στις σχέσεις μας με την Ρωσία, μια φιλική χώρα πατροπαράδοτα και με την οποία τα 3,5 τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής μας, οι μεταξύ μας σχέσεις γνώρισαν μια πρωτοφανή άνθηση, με ανταλλαγές στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, όχι μόνο μια φορά, πολύ περισσότερες συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός μας με τον Πρόεδρο Πούτιν. Είχαμε τιμόμενη χώρα την Ρωσία στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν μια απτή απόδειξη λοιπόν όλα αυτά της απόφασής μας να έχουμε μια στρατηγική πολυμερούς διπλωματίας που να εξασφαλίζει την πολυδιάστατη παρουσία της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα με καλές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το άτυχο συμβάν, αυτό το άτυχο γεγονός που σκίασε τις μεταξύ μας σχέσεις δεν θα έχει συνέχεια. Δεν μπορούσαμε να μην απαντήσουμε σε κάτι που θεωρούσαμε ότι αμφισβητούσε την κυριαρχία μας. Και ακριβώς γιατί, όπως έχω πει πολλές φορές, οι καλοί λογαριασμοί πρέπει να κάνουν τους καλούς. Το επεισόδιο πρέπει να παραμείνει μεμονωμένο και να συνεχίσουμε σε αυτόν τον πολύ καλό δρόμο που ανέκαθεν είχαν και που προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε οι διμερείς μας σχέσεις. Να γίνουν εκλογές. Θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Εκλογές, εδώ και τώρα. Οπότε μετά τα εκλογές, ψεύδω την καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει ένα διέξοδο. Βέβαια. Δυστυχώς, μια ζωή πάμε κόντρα στα συμφέροντα της χώρας. Καλημέρα. Εκεί που λέγαμε ότι έχουμε ένα φίλο σε δεδομένη στιγμή θα μας προστατεύσει, βάλαμε και εκεί σύνορα και κλείσαμε και εκείνον τον φύλο. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά την πατήσαμε, για να εξυπηρετήσουμε συμφέροντα άλλων. Αναφερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι ήταν όριμες οι συνθήκες για την επίλυση της διένεξης με τα Σκόπια. Οι συνθήκες όταν είναι όριμες σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να κάνεις πρέπει να το κάνεις. Υπάρχει δεύτερη σχολή που λέει: όχι, ας τα προβλήματα για να τρεφόμαστε από τα προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι μπορούσε κανείς να κάνει μια καλύτερη συμφωνία. Αν εσείς και εγώ καθόμαστε στο σπίτι μας και φτιάχναμε μια συμφωνία χωρίς να υπάρχει άλλη πλευρά, εντάξει, όπως είπα, δεν θα τη λέγαμε Βόρεια Μακεδονία, θα τη λέγαμε Βόρεια Αλάσκα. Επίσης, αναφορικά με τις ενοτουρκικές σχέσεις, αλλά και τον Σουλτάνο Ερντογάν, ο πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, επισήμανε πως είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στον κόσμο, ενώ τόνισε πως τον Ντόναλντ Τραμπ τον έλκουν ισχυρές προσωπικότητες. Who I think is the most dangerous guy in the world.